κατευθείαν τις ερωτήσεις στο προπονητή. Παρακαλώ. Είναι μια ιστορική μέρα για τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνεί και ο κόσμος, γιατί μιλάμε για ένα έντυπο που έχει γίνει μια επίδοση που δεν έχει ξαναυπάρξει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Θέλω να το ρωτήσω πόσο, επειδή είδαμε και ένα ρωτήσιο σήμερα, πόσο δύσκολο ήταν να διαχειριστεί αυτό το παιχνίδι εν ώψη τελικού και με δεδομένα κάποιε αποψίε και κάποια προβλήματα που είχε ομάδα. Yes. It's unbelievable what we realized. Είναι απίστευτο το συνειδητοποιούμε αυτό. Sorry, I'm very touched. Συγγνώμη, αλλά με έχει αγγίξει πάρα πολύ όλο αυτό. And I'm so proud about these persons, these players that worked with me. Και είμαι πολύ περήφανος with my... για αυτούς τους ανθρώπους, για αυτούς τους παίκτες οι οποίοι δούλεψαν μαζί μου. I'm so proud about my technical assistants. Είμαι πολύ περήφανος για το τεχνικό επιτελείο μου. I am so proud about the people that were close of us and how they support us. Είμαι πολύ περήφανος για τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονταν κοντά μας και για τον τρόπο με τον οποίο μας υποστήριξαν. I am so proud about the management of ΠΑΟΚ because really we were a very strong team. Είμαι περήφανος in these two seasons. Για την διοίκηση του ΠΑΟΚ, γιατί πραγματικά ήμασταν μια πολύ δεμένη ομάδα αυτά τα δύο χρόνια. And I am so happy that we gave such satisfaction to our fans. Και είμαι πολύ χαρούμενος για το γεγονός πως δώσαμε τόσο μεγάλη ικανοποίηση στους φιλάθλους μας. We wanted a lot this. Το θέλαμε πάρα πολύ αυτό. We fought for this all the season and it wasn't at all easy. Starting also is minus two. It was very hard. Καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν για όλο αυτό δεν ήταν καθόλου εύκολο, δεδομένου ότι ξεκινήσαμε και με μείον δύο. But together, in tough moments, in nice moments, in games that we played very nice or we played less nice, but with the same spirit, fighting to win and to achieve this fantastic performance. Αλλά όλοι μαζί σε εύκολες, δύσκολες στιγμές, σε παιχνίδια που παίξαμε ή δεν παίξαμε καλά, παρόλα αυτά ενωμένοι για να καταφέρουμε να πετύχουμε αυτή την απίστευτη επίδοση. These players will remember and all the person, but especially the players, after years and years after they will finish their career, about this fantastic season, fantastic work. Οι παίκτες κυρίως όταν τελειώσουν την καριέρα τους θα θυμούνται αυτές τις στιγμές, αυτά τα απίστευτα επιτεύγματα. And they will be able to tell to themselves, I did something important in one country. Και θα μπορούν να λένε στους εαυτούς τους ότι έκανα κάτι σημαντικό σε μια χώρα στο ποδόσφαιρο. Ο Σάββας και μετά ο μιλήσατε για τους ποδοσφαιριστές, μιλήσατε για τη διοίκηση, για το ρασβάν του Τσέσκου αυτή τη χρονιά, τι σημαίνει? You understand very well. Καταλαβαίνετε πολύ καλά. I am very touched. Είμαι πολύ συγκινημένος. Okay, this doesn't mean that on Saturday we are focused. Αυτό we are focused and we are ready for the fight there. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε συγκεντρωμένοι και δεν έχουμε την πλήρη προσοχή μας για το παιχνίδι του Σαββάτου. Θα πάμε να παλέψουμε. But today it finished and closed this champions and we are in this position. Αλλά σήμερα τελείωσε αυτό το πρωτάθλημα και βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση. After 34 years of winning the title and for the first time in the history of Greece football with these fantastic results. It was also Panathinaikos, but still behind us. Μετά από 34 χρόνια να καταφέρουμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα και με αυτή τη φανταστική επίδοση, την καλύτερη της ιστορίας. Υπήρξε μια επίδοση του Παναθηναϊκού με το πρωτάθλημα, αλλά βρίσκεται όσον αφορά τους πόδους πιο πίσω από μας. Ο Γιώργος. Επειδή φαίνεται πως είναι έτσι φορτισμένος πολύ με αυτό που πέτυχε φέτος, είναι η καλύτερη ποδοσφαιρική στιγμή της καριέρας? Because I have a huge passion for football. Λόγω του ότι έχω τεράστιο πάθος για το ποδόσφαιρο. I might tell you that I consider this the most important year of my life. Μπορώ να σας πω ότι την θεωρώ αυτή την χρονιά την πιο σημαντική χρονιά της ζωής μου. Παρακαλώ. Όταν μπαίνει τόσο ψηλά ο πύχης μετά από μια τέτοια χρονιά, τι άλλο απομένει και για τον ίδιο αλλά και για την ομάδα?
We have in front of us the final of the cup on Saturday, and then, as I said, we are there to win the cup, and this is the only one target for us in this moment. After holidays, everything will calm down, everything will go down, and refreshing the minds will be ready for another season. Ο πρωταρχικός μας στόχος είναι το παιχνίδι του All of us. Του Σαββάτου, ένα παιχνίδι το οποίο θέλουμε να κερδίσουμε. Γι' αυτόν τον λόγο θα βρισκόμαστε και στον τελικό. Από εκεί και πέρα είναι ο πρώτος μας στόχος. Μετά έχουμε τις διακοπές, να ερεμήσουν λίγο τα πράγματα και μετά θα θέσουμε όλοι μας τους επόμενους στόχους της ομάδας. Γύρω. Θα μας πείτε την 30 τελική, έτσι βλέπατε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Αν του ζητούσα να ξεχωρίσει δύο στιγμές από αυτό το πρωτάθλημα, I believe that the most important moment was the victory in Karaiskakis. Because at that moment we were arriving after after four games in the league with this minus two, we couldn't lead from this situation, the classification, and at that moment we overpassed Olympiacos, and everything was in our hands. We increased all our confidence and the will to regain the title on the pitch and to be happy for this title on the pitch. It was at the highest level. Εκείνη την στιγμή είχαμε παίξει 4 παιχνίδια. Δεδομένου το -2 δεν μπορούσαμε να προσπεράσουμε τον Ολυμπιακό βαθμολογικά, οπότε έπρεπε να κερδίσουμε. Καταφέραμε να περάσουμε από πάνω. Πήραμε πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση και η θέλησή μας μετά για να κατακτήσουμε και δεύτερη φορά το πρωτάθλημα όσον αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι ήταν τόσο μεγάλη και μας κράτησε τόσο ψηλά. Σέργιο. Αυτό που πέτυχε η ομάδα είναι πραγματικά κάτι το ασύλληπτο, γιατί το έχουν πετύχει ελάχιστες ομάδες στο νεότερο ποδόσφαιρο. Η Μίλαν του Καπέλο, η Γιουβέντους του Κόντε, η Άρσεναλ του Βενγκέρ. Για τον ΠΑΟΚ, τα όσα γίναν πέρσι ήταν μια έξτρα δύναμη στη φωτιά που έγινε μέσα στους παίκτες, στον κόσμο, να πούμε αυτό το πράγμα. First of all, our owner gave us the possibility to work with fantastic players. As I said, it's very important to have quality players and on the same time very good and strong characters. Πρώτα απ' όλα, η διοίκηση μας έδωσε τη δυνατότητα να δουλέψουμε με φανταστικούς παίκτες. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η ποιότητα των παίκτων, αλλά από εκεί πέρα να υπάρχει και ο σωστός χαρακτήρας, ο ισχυρός χαρακτήρας. Then this is if the file that was pending from last season. And then we started with this at the beginning of last season. Yes. This gave us a huge will of revenge, but on the same time, what we achieved last year on the pitch gave us the confidence, the consciousness that we are really a strong team and we can win the title. Ξεκινήσαμε με αυτό και την περσινή χρονιά, όπως και την φετινή, και από εκεί πέρα αυτό που συνέβη μας έδωσε μια αίσθηση εκδίκησης, αλλά αυτή την οποία θα πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούσαμε να ξανακάνουμε το ίδιο πράγμα παικτικά και να κερδίσουμε αυτό το τίτλο. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Στα χρόνια που είναι στον ΠΑΟΚ ειδικά και στο ελληνικό ποδόσφαιρο έχει ζήσει πάρα πολλά. Υπάρχει ενδεχόμενο να ζήσει και τελικό χωρίς κόσμο. Θα ήθελα να το σχολιάσει αύριο από την οριστική απόφαση. Αν μπορούσε ο ίδιος να στείλει ένα μήνυμα σε αυτό που αποφασίζει, δεν θα λέει. Ο football is for fans. Το ποδόσφαιρο είναι για τους φιλάθλους. The atmosphere is unbelievable when there are fans on the stadium, and especially in Greece, it's something that you don't find in other countries of Europe. The atmosphere που δημιουργείται από τους οπαδούς μέσα σε ένα παιχνίδι είναι φανταστική και το να βρεις μια τέτοια ατμόσφαιρα, ειδικά στην Ελλάδα, είναι κάτι που σπανίζει στην Ευρώπη. On the same time, it's not my responsibility to take a decision. I just say something that belongs to a person which is involved really on the pitch. Την ίδια στιγμή δεν είναι δική μου απόφαση, ούτε είμαι εγώ αρμόδιος για αυτές τις αποφάσεις, αλλά είναι η γνώμη ενός ανθρώπου ο οποίος βρίσκεται πραγματικά μέσα στο γήπεδο. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Τελευταία, παρακαλώ. Ποιο θεωρείτε το πιο δύσκολο, το πιο κομβικό παιχνίδι που είπε ότι η ομάδα του Πάρκου, θα πάρει και αίτητο. To say that we will be undefeated, it was this last game against Giannina. Για να πω ότι είναι αίτητο, ήταν αυτό το παιχνίδι με τα Γιάννενα. Περιμένω να τελειώσει. Because after 29 games,
we had another one, the last, playing against a team that was fighting to avoid relegation. With a target, with a strong target. Παίζαμε απέναντι σε μια ομάδα που είχε έναν πάρα πολύ ισχυρό στόχο και αυτό ήταν να καταφέρει να μείνει στην κατηγορία. Οπότε αυτό ήταν το παιχνίδι στο οποίο. Then about this is just now that I can be really with very high emotions inside of me. Οπότε about after this game, even after Levadia Kos, I wouldn't so proud and so happy. Οπότε αυτό είναι το παιχνίδι στο οποίο ένιωσα τόσο πολύ τα συναισθήματα, ακόμα και μετά το παιχνίδι με το Λεβαδιακό που σφραγίσαμε τον τίτλο, δεν είχα τόση χαρά μέσα μου. Because we won a title, but we won, and a lot of teams win titles every year, every season, in every country. But to win in such a way, as you said before, there are very, very, very few teams. Γιατί κερδίσαμε έναν τίτλο, δεν έχει μόνο σημασία αυτό όμως, πολλές ομάδες σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο κερδίζουν τίτλους, αλλά το να κερδίζεις με αυτόν τον τρόπο ένα πρωτάθλημα και να συγκρίνεις με ομάδες που αναφέρατε πριν σε ερώτησή σας είναι κάτι μοναδικό. And remember that we started with minus two. Και θυμηθείτε ότι ξεκινήσαμε με μείον δύο το πρωτάθλημα. Which made more complicated the things. Το οποίο περιπλέκει λίγο τα πράγματα.